και πάντα θυμούμε και μόνο τη πατρίδα στον τόπο. Πάντα θυμούμε και πόνο την πατρίδα στον τόπο. Πόνους είμαι πέμνενε κι κι αδά. Από την αρχή που αρχίζουν τα βάσανα του ελληνισμού, του Πόντου, κατεβαίνουμε προς το Κάρς. Μάλλον ανεβαίνουμε, γιατί το Κάρς είναι υψίπεδο, 1650 μέτρα υψόμετρο. Είναι ένα οροπέδιο στο οποίο οι δικοί μας πήγαν μετά το 1878. Έζησαν εκεί 40 χρόνια περίπου, μέχρι το 1918. Σε αυτά τα 40 χρόνια ο πληθυσμός των Ελλήνων του Κάρς, μόλον ότι ήταν το 20% του συνολικού πληθυσμού του κυβερνίου Κάρς, εντούτοις όμως είχε σχολεία και μαθητές που έφταναν το 50% του πληθυσμού. Ο ελληνισμός αυτός έδειξε πράγματι την αξία του, όμως η τυράννια του ήταν πολύ μεγάλη. Πατρίδα, ξαπατρίδα, αλώνε σε ξαγκηδά. Όποια να σε πατά τα χωμάτα και γη τύψη με φινά. Άσε πατά τα χωμάτα και γη τύψη με φινά. Στα χρόνια που έχουμε την Ελληνική Επανάσταση, ο ελληνισμός αναγκάζεται και φεύγει από τις περιοχές της Σάντας, από τις περιοχές της Κιμισχανέ, που λέγεται σήμερα Αργυρούπολη, της Ερζερούμ. Η λέξη Ερζερούμ, όλοι ξέρουμε, σημαίνει Ρουμ. Σημαίνει χώρα των ανατολικών Ρωμιών, δηλαδή αυτών που ζούσαν εκεί πέρα. Αυτοί οι κάτοικοι όλοι, μετά την συνθήκη του Μπρέστ-Λιτόφσκ το 1717, βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Μολονότι λοιπόν ο Κρημαϊκός πόλεμος του 1856 με 59 το ξαναγκάζει λοιπόν να φύγουν προς την περιοχή του Κάρς, δημιούργησαν 80 χωριά εκεί πέρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το Κάρς βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία ουσιαστικά είναι σε τρεις χώρες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δηλαδή στην Τουρκία, στην Αρμενία και στη Ρωσία. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σήμερα είναι τουρκικό μέρος. Λοιπόν, ήταν Αρμενία, ρωσικό μέρος τότε. Η Αρμενία το πήρε με τη συνθήκη των Σευρών. Έτσι. Αλλά όμως τότε, επειδή ήταν ρωσικό μέρος, οι δικοί μας βρίσκανε καταφύγιο εκεί πέρα, απέφευγαν τους κινδύνους των Τούρκων, απέφευγαν την εκτέλεση των Τούρκων, τα βασανιστήριά τους, και γι' αυτό λοιπόν πήγαν προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, μετά που έχασε η Ρωσία τον πόλεμο, κυρίως στην περιοχή στο Σαρίκαμις, έχασαν 90.000 κόσμο οι Ρώσοι. Και οι δικοί μας τότε, πριν ακόμη φύγουν, πήγαιναν στο Σαρίκαμις και μάζευαν διάφορα αντικείμενα από τους σκοτωμένους, από τα Λέσσα, όπως τα έλεγαν οι Πόντοι. Επίσης, πάνω από την περιοχή μας ήταν το Αραράτ. Επειδή λοιπόν είχε διαστρωμάτωση φυτική, δηλαδή στις πρόποδες καλλιεργούνταν άλλα φυτά, στη μέση είχε άλλα, έλεγαν οι κάτοικοι του Ορτάκη, έλεγαν, Ορτάκη σημαίνει μέτριο χωριό. Έλεγαν, στο Αραράτα παν κάθονταν τρία ειδών πουλία, τα άλλα άσπρα, τα άλλα μαύρα και τα άλλα γερανία. Η περιοχή τους ήταν οροπέδιο και οι περισσότεροι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία. Thank you.
φτάνει λοιπόν η είδηση πως έρχονται οι Τούρκοι γιατί κερδίσαν στον πόλεμο τους Ρώσους, τότε οι δικοί μας βρίσκονται στην πιο δεινή θέση. Αναγκάζονται λοιπόν από την περιοχή της Όλτης σιγά σιγά και από τα δικά μας τα χωριά, από το Όλοχλου, Καράκυλισε, Χαράμβαρνταν, Ορτάκιοι, Τσιλάχανα, αναγκάζονται να φύγουν, συγκεντρώνονται στην Καράκυλισε. Εκεί όμως τους εμποδίζουν οι Αρμένοι. Για πόσες χιλιάδες κόσμο μιλάμε? Περίπου 2.000 άτομα. 2.000 άτομα. Ναι. Αυτοί όλοι θέλουν με τα κάρα, συγκεντρώθηκαν εκεί πέρα και θέλουν να φύγουν. Όμως οι Αρμένοι δεν τους αφήνουν, δεν τους επιτρέπουν. Τους λένε δώστε μας τα όπλα σας, δώστε μας τα άλογά σας. Και τους λένε αν σας δώσουμε τα άλογά μας και τα κάρα μας, εμείς πώς θα φύγουμε. Τελικά οι Αρμένοι ήταν ανένδοτοι, βγαίνει μπροστά ο πρόεδρος, της Καράκυλισε και λέει να το συζητήσουμε. Ένας πετάγεται και λέει δώστε το άλογον. Ο Αρμένιος κατάλαβε δώστε και αυτομάτως πυροβολεί και τον σκοτώνει. Οι δικοί μας κατάλαβαν ότι δεν θα ξεμπλέξουν γρήγορα με τους Αρμενίους, γι' αυτό αναγκάστηκαν, οι Αρμένοι οπισθοχώρησαν, έφυγαν και ήξεραν οι δικοί μας ότι θα γυρίσουν την επόμενη μέρα οπλισμένοι. Είχαμε όμως και εμείς τα παλικάρια μας που ήταν εκπαιδευμένα στο στρατό τον Ρωσικό. Ήταν ο Μιστακίδης, ήταν ο Μωυσίδης. Παρέταξαν την επόμενη μέρα το πρωί, για να μην μακρηγορούμε, την επόμενη μέρα το πρωί και περίμεναν τους Αρμενίους. Και πράγματι, στον λόφο τους Καράκυλισε ήρθαν και έδωσαν την πρώτη μάχη με τους Αρμενίους. Εκεί λοιπόν οι Αρμένοι έπαθαν παλωνεθρία και σηκώθηκαν και έφυγαν, οπισθοχώρησαν προς το χωριό Μπερτιέ. Ξέραν όμως οι δικοί μας ότι θα επανέλθουν και γι' αυτό οπισθοχώρησαν και πήγαν προς την περιοχή του Γιαλαούτσαμ, προς το Σαρίκαμις. Από εκεί έφυγαν και πήγαν στο Κάρς. Περίπου 2-3 μήνες έμειναν στο σταθμό του Κάρς σε αποθήκες, νηστικοί, ρακένδυτοι, για να φύγουν για την Τυφλίδα. Αυτό γίνεται το 1918. 25 Μαρτίου του 1918 η μάχη με τους Αρμενίους, η πρώτη μάχη. Οι σχέσεις των Αρμενίων με τους Έλληνες, μόλον ότι ήταν καλές, εκείνη την εποχή άρχισαν και αυτοί να δημιουργούν το δικό τους κράτος και επομένως οι τρεις εθνότητες, Κούρδοι, Αρμένοι και Έλληνες, έπρεπε να τα συμβιβάσουν κάπου και να βρεθεί μια κοινή λύση. Όμως και ο Ελληνισμός από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Ελλάδος, έβλεπε την κατάσταση, αλλά ήθελαν να κρατήσουν και τον Ελληνισμό στις περιοχές αυτές, να μην τον διώξουν, να μην φύγουν, για να δημιουργηθεί η λεγόμενη αυτοκρατορία του Ποντιακού κράτους. Άλλοι παρότριναν τους κατοίκους να καθίσουν και άλλοι τους παρότριναν να φύγουν. Ο Πολεμαρχάκης που ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, σταλμένος από τον Βενιζέλο μαζί με τον Καζαντζάκη, τον Σταυριδάκη και ορισμένους άλλους, αναγκάστηκαν να πούν τον πληθυσμό: κοιτάξτε, μαζέψτε τα και φύγετε. Αυτή ήταν η τελική τους απάντηση. Φύγανε. Η πορεία αρχίζει μια πορεία Γολγοθάς. Πάνε, σκορπίζονται άλλοι προς τη Γεωργία, προς το Βλαδίκαυκας, άλλοι στην Τυφλίδα και από εκεί διοχετεύονται στο Βατούμ και μέσω Βατούμ έρχονται στην Ελλάδα. Όμως κάποιοι επέστρεψαν πάλι πίσω στο Κάρς. Το 1918 προς το τέλος επιστρέφουν στο Κάρς και βρίσκουν τα σπίτια τους ρημαγμένα, στα χωριά τους, τα βρίσκουν ρημαγμένα. Μια συνέντευξη που πήρα από έναν χωριανό μου, είπε «Ο αδελφός μου είπε στον πατέρα μου, πουλήστε με για να έχετε ψωμί να φάτε». Αυτά πέρασε ο Ελληνισμός του Κάρς.
Η μνήμη όμως, Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μας. Και εσύ κάτι έχεις να θυμηθείς. Θυμάμαι πολλά, αλλά ένα θα κρατήσω και αυτό θα πω. Με την ανταλλαγή του πληθυσμού το 1922, η μητέρα μου, κοπέλα τότε, 8 χρονών, χάθηκε και βρέθηκε στην Τίνο. Εκεί την περιμάζεψε ένας γιατρός, ονομαζόμενος Αφεντούλης, μαζί με την πρώτη της ξαδέρφη. Ήρθανε μετά από χρόνια εδώ στο Χριστός και στους Επταμήλους και κάποια στιγμή είχαμε έναν συγγενή, ο οποίος είχε ο Πυλόροφ, ο νομάρχης των Σερών και είχε έναν αδερφό στρατιωτικό. Το 15 Αύγουστο πήγε στην Τίνο. Το σόι της μάνας μου έχουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα και μόλις είδε τη μάνα μου, κοπέλα τότε 18 χρονών, τη ρωτάει, κοπέλα μου από πού είσαι εσύ? Λέει, έχω χαθεί, λέει, με την ανταλλαγή, λέει, του πληθυσμού, έχω χαθεί και έχω χάσει τους γονείς μου κτλ. Και πώς σε λένε? Λέει, Χριστίνα Γιαννουλίδου. Οι γονείς σου νομίζουν ότι είσαι πεθαμένη. Θα έρθουμε να σε πάρουμε. Και έρχεται στο Χριστός και λέει στην γιαγιά μου, γιαγιά, λέει, η κόρη σου βρέθηκε. Είναι ζωντανή μαζί με την Αγγέλη, την ξαδέφη της, και είναι στην Τίνο. Και λέει η γιαγιά μου, μην παίζεις με τον πόνο μου. Εγώ την έχω ξεγράψει και ήδη ο χρόνος με έχει απαλύνει λίγο τον πόνο. Ντύσου και φεύγουμε και πάμε να πάρουμε την κόρη σου. Και έρχεται και την παίρνουν την μάνα μου από την Τίνο. Έκατσε 10 χρόνια στην Τίνο, 8 χρονών βρέθηκε εκεί, 18 ήρθε στο Χριστός. Και από το Χριστός παντρεμένη ήρθε στους Επταμήλους. Μας έκανε μας τα παιδιά. Τόσο συνηθισμένη αλλά και τόσο ανθρώπινη η ιστορία της περίοδου αυτής, της νεότερης ιστορίας μας, της προσφυγιάς. Ωραίο και μεντζέ. Για πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν. Γεια σου, Παπανίκο! Καλώς και καλώς όρισες και καλώς κι από δεν έρθες. Καλώς και καλώς όρισες και καλώς κι από δεν έρθες. Το πρωί είναι μήνας έρθες.
Πάμε, βαριά μας. Καλωσορίσατε. Έλα εδώ, έχεις και τον ενισχυτή εκεί για μας. Τον έβαλες τώρα. Ναι. Με αυτόν παίζεις. Έπαιζα στην τρίτη ηλικία στο σύλλογο. Πρώτα τρίτη ηλικία, όλοι είναι το καπιάς λέμε. Το καπί. Ναι, το καπί. Είπες ένα στίχο τώρα εδώ έτσι λίγο και μ' άρεσε που είπες. Χωρίς εμέ και γέντανε. Και ραβόνας και χαράντας. Και χαράντας. Εμέ Νικόλα λένε με, κι ας είναι ζαραφάντα, ζαραφίδι. Ζαραφίδι, ναι, ναι. Χωρίς εμέ και ίντανε. Και ίντανε, ναι. Ραβόνας και χαράντας. Δηλαδή έπεσες στους άμπους και τις αραφώνες. Έπαιζα. Πολλά χρόνια. Πρώτα από 14 χρόνια λίρα. Μετά στα 32 χρόνια μου πήρα κλαρίνο και μετά έπεισε με συγχώρια τη σάζουρα στα χέρια μου. Θα με βάλει το σπίτι και έφυγε. Μόνο με άμα θα κλαρίνο, βγήκαμε το κλαρίνο. Στη Γερμανία έπαιζα τραμπς. Λίρο κλαρίνο και τραμπς στη Γερμανία έπαιζα. Εδώ τώρα στου Επτάμινου άλλη μουσική υπήρχαν, ναι. Όχι, υπήρχαν, εδώ είμαστε οι περισσότεροι πόντι. Καρσλίδες. Καρσλίδες. Εσύ, σας τώρα λέμε Κάρς, Κάρς, Κάρς είναι μισή Ελλάδα. Είναι από μισή. Ποιο χωριό του, από ποιο μέρος του Κάρς. Ο πατέρας καθ' αυτό γεννήθηκε στον Κάφκασο. 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 Στον ναι. Κάφκασο. Μετά πήγε στον Κάρς, μετά από το Κάρς ήρθε από το Βατούμ. Καλέ σούς να έφταμε εδώ, τη δουλειά μας σούς. Ήρθε μετά στο Ταχκέν, από το Ταχκέν και ήρθαν εδώ το 22. Ήρθανε εκεί η Νούσα λέει, που πήγε στο Μήλο τώρα. Ναι, το πήραμε στο Μήλο, το χώρο και τα τραγούδια εκεί. Μπράβο, εκεί ήταν ένα τσιφλί του Αλεξανδρίου. Τους βάλανε τους δικούς μας εκεί. Πριν το 22 αυτά. Το 22. Τους βάλανε εκεί. Ναι. Τους χωνέψαν στο εκάπνο μάγαζο. Από το νέο σου, οι δικοί μας δεν ήξεραν ελληνικά κρούτς. Μόνο ποντιακά μιλούσαν. Δεν είναι όπως τώρα ήρθαν οι Ρωσοπόνοι. Γιατί τα ποντιακά ήταν ελληνικά. Ναι, αλλά αυτοί δεν καταλάβαιναν. Άλλη γλώσσα είχαν. Εντόπιοι και ταράκους που λέμε. Ταρνάκες. Μπράβο. Τα ταρνακοχώρια. Α, μπράβο. Λοιπόν, βαθήκανε να χτυπήσουν τους δικούς μας να φύγουν από εκεί. Γιατί νόμιζαν αυτοί, μπήκαν εκεί πέρα από Βενιζέλος, θα τους πάρει και τα χωράφια. Ναι, ή θα τους διώξουν. Συγκινήθηκες. Ε. Γιατί συγκινήθηκες. Ε. Τι θυμήθηκες. Αναστορίς τα παλαιά. Ο πατέρας πρέπει να ζήσει. Αναστορίς τα παλαιά. Έκανε θυμάμαι τον πατέρα μου. Ο πατέρας έχει μια παράδοση. Ο πατέρας μου, ο παππούς του δηλαδή. Ο πατέρας μου ο παππούς έπαιζε γαβάλ. Γαβάλ ξύλινος αφροέρα. Γαβάλ. Γαβάλ, γαβάλ. Εγώ μόλις πήρα το κλαρίο, μόνος μου έμαθα και έχει ο πατέρα μου ένα γκουνάκι, Μιχάλ που του λέει, Μιχάλ τον είναι το πατέρα και έτυχε ένα γάμο έπαιζα εδώ στο χωριό, αυτό το τάς που λέμε. Παίξτε λίγο μωρέ το τάς να τα ακούσουμε πως γίνεται, παίζουν καλά. Το κλαρίνο το έπαιζα και ο πατέρας μου. Αυτό με το κλαρίνο παίζετε, καλό ή με το κιμεντζέ. Έκλαψε γιατί ο πατέρας μου θυμίζει τον παππού του, σου λέει έμοιασε ένα εγγονό. Εγώ εγγονός του, είμαι δηλαδή ο πατέρας του. Εγγονός έρχομαι. Ρίζα. Ναι, ρίζα, δηλαδή. Παράκου λέει. Σου λέει άφησε ένα αίμα θέλας. Η Παναγία έκλαψε άδεια το παιδί μας. Το γιο να ζούνται σε σταυρονά, έσκαιριεται νηφιά. Το γιο να ζούνται σε σταυρονά, έσκαιριεται νηφιά. Δεν είναι έτσι. Μπορεί το μαντές να φιλώ, τα χιλιάς να βοκούνε. Μπορεί το μαντές να φιλώ, τα χιλιάς να βοκούνε. Αν τόσο στρογγυλώ τα μεσά, να στρωνώ και κοιμούνε. Εμείς πάντα κοιτούμε,
Γεια σου, να σε καλά. Γεια σου, Παπα Νικόλα. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Που ήρθαν στην Ελλάδα δοκιμαζόμενοι από τα διάφορα καθεστώτα που τότε επικρατούσαν ήταν οι Καρσιρίδες. Όταν λοιπόν έκανα την πρώτη εκείνη δισκογραφία Καλαμαριά 1915-1925, αυτό που συνέχεια άκουγα ως μυριολόγιο, ως δύστιχο από τους παλιούς Καρσιρίδες ήταν «Τσόλ χέριμον καραβουρού, τριλ τριλ τα θεία, ανοίξτε και τερέστε τα πουλια καρσλή παιδεία». Έτσι ήτανε. Έτσι. Ε, να το πούμε. Έτσι. Τι παιδιά πιάσω. Άδια. Σίγερ. Σέντερη μόντο καραπούρου και δίρτριγυρ τα φιά. Εμένα μ' αρέσει εκείνο το δύστιχο που λέει «Ασοκάρσκια δαμερέα, εύρω τεμοντιστερέα». Στην Ελλάδα εκπάσχουμες, εμείς τα δι παρέα, πώς το λέτε. Και ξέρουμε να λέω μας. Ξέρετε το. Άντε, πες τι Ένας λίγο διπάτ. Διπάτ. Και που είσαι και υπέρ
τα μουχαμπέτια που κάνετε εδώ, τι σημαίνει για εσάς αυτό? Εμάς είναι η χαρά μας όταν γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις και αϊκά παρέας. Το καλύτερο που έχουμε να απολαύσουμε εμείς αυτήν την ηλικία που είμαστε εμείς. Οι πιο κάτω, δεν ξέρω πώς τους έχουμε, μιλάμε για εμάς. Τώρα εσύ πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 80. Είσαι. Ο πατέρας σου, οι μπαμπάδες σου, οι συγγενείς σου, πώς τα οργανώνουν τα μουχαμπέτια αυτά εδώ? Να σου πω, τότε ήταν τα γλέντια που κάνανε, ήταν πιο εγκάρδια, ήταν πιο όμορφα. Δηλαδή, έβλεπα τότε, παρόλα το ότι δεν είχαν και τόση ευχαίρεια οικονομική, με αυτά τα λίγα που είχαν, πάντα διοργανώνανε τέτοιου είδους. Με τα στύπα. Με τα στύπα, λίγο νόσο, κάναν οβόνη εκεί τώρα, ξέρω εγώ, και γινόταν γλέντι και γλεντάγαν ο κόσμος. Τους χαιρόσουν, δηλαδή. Τρεις μέρες, γλέντια, τρεις μέρες. Σήμερα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα βλέπω. Ναι, αλλά εγώ έχω ακούσει όμως ότι και άλλα πράγματα γίνονταν. Αναστέναζα, λένε, τα κοτέτσια. Α, τα κουσάρα. Τρώγατε κουσάρα. Καλά, γίνεται μέσα στο πρόγραμμα. Έκλεφτα τα κουσάρα. Άπαξ γινόταν γλέντι, η κουσάρα. Τι είναι, θα πάμε κλέφτομε, θα πάμε σου κόστη. Κοσάρα είναι η κότα, ε. Ναι, ναι. Και σε ραντα πίτρα κοκκινά που είναι, σε ραντα πίτρα κοκκινά για βρήμ, σε ραντα Παίξε μας εδώ ένα σκοπό τώρα. Καλά. Από πότε άρχισες να παίρνεις?
Από τα τέσσερα. Δεν το πιστεύω. Από τέσσερα χρονών πήρες και μεντζέκα. Μα τι και μεντζέκα τόσο όταν ήσουν τέσσερα χρονών. Αυτό είναι μεγάλο τώρα κάπως. Τώρα εσύ παίζεις δεξιά ή αριστερά και μεντζέ. Είμαι αριστερός. Πιο καλά λέει, ναι. Αυτοί που παίζουν αριστερά και μπουζούκια και μεντζέ. Ξέρεις πολλά τραγούδια όμως, ναι, ξέρω. Είναι
είναι χαρά σήμερα που βρισκόμαστε εδώ και μάλιστα σε ένα έτσι ιστορικό κατά κάποιο τρόπο δομήνιο. Ακριβώς. Πώς τη βλέπετε έτσι την ιστορία με τη λαογραφία μαζί, πώς τα συνδέεται αυτά με την σχολική παράδοση? Θα λέγω ότι οι προπαπούδες φέρανε πολλά πράγματα. Μπορεί να μην φέρανε αντικείμενα, γιατί ήρθανε πρόσφυγες κατατρεγμένοι, αλλά φέρανε πολλά πράγματα όσον αφορά τον πολιτισμό, όσον αφορά τη λαογραφία. Μετά από την πρώτη περίοδο επιβίωσης, μέχρι που να στεριώσουν και να στηθούν, σιγά σιγά άρχισαν τα γλέντια, άρχισαν τα κασλίδικα γλέντια και νομίζω ότι και οργανοπαίκτες στην πρώτη περίοδο υπήρχαν, ήρθαν σε πολλά μέρη των Σερών. Έτσι και στην περιοχή των Επτάμιλων, Επτάμιλοι λέγονται γιατί στήθηκαν, Επτάμιλοι. Εσύ βέβαια τώρα είσαι και αντινομάρχης. Έχει γίνει κάποια προσπάθεια έτσι από την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτοί οι νερόμιλοι, να κάπως να φροντιστούν? Σιγά σιγά και εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση, περισσότερο του πρώτου βαθμού, θα πρέπει να μπει σε αυτήν τη διαδικασία, να εντάξει αυτά τα παλιά κτίρια και αν μπορεί να φέρει και το νερό και να κάνει μια πλέον ανακατασκευή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όμως. Υπάρχουν πολλοί ευσεβείς πόθη. Υπάρχουν δυσκολίες. Ευσεβείς πόθη υπάρχουν πολλοί. Αυτά στην πράξη πώς υλοποιούνται? Να μην φτάνουμε να λέμε πολλές φορές άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Τι γίνεται? Η πράξη πάντα έχει σχέση με το χρήμα και με τα οικονομικά. Και βέβαια πάντα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς μέσα στο οποίο ανήκουν μετά από πολλές δεκαετίες αυτά τα κτίσματα. Ναι. Αν είναι κάποιος ιδιώτης, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει σε μια απαλωθρίωση για να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Αν είναι σε δημοτική έκταση, θεωρώ ότι αν ενταχθεί μέσα σε ένα πρόγραμμα, μέσα από το Leader ή μέσα από κάποια άλλα θέματα, μπορεί να γίνει. Όμως, για αυτή μεταξύ τους. Αυτό... Πόσο δηλαδή απέχει αυτός ο μήλος με τον επόμενο μήλο από τον άλλο κλπ. Δεν σώζονται πολλά. Ήδη και αυτός βέβαια είναι σε μια κατάσταση που θα πρέπει να ανακατασκευαστεί από την αρχή, θα έλεγα. Για να δούμε και τη χρήση του και πώς ήταν. Και ίσως και λίγοι να το θυμούνται, γιατί μετά το 60 πλέον δεν λειτουργούσε. Παίζει καταργητικό ρόλο η εικόνα και η παρουσία σας από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, όποιο και αν είναι αυτό? Θα έλεγα για μας είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το ξέρω. Θα έλεγα ότι αυτό που θα δώσουμε στο χορό, θα το δώσουμε είτε το χορεύουμε μόνοι μας, σε ένα κλειστό κτίριο που δεν μας βλέπει κανένας, είτε το χορεύουμε μπροστά στην τηλεόραση, είτε το χορεύουμε σε μια παράσταση, σε μια πλατεία. Αυτό που είναι να δώσουμε το μεράκι και το κέφι, θα το δώσουμε. Οι χοροί, σίγουρα αυτοί που χορεύουμε όλοι, είναι από την περιοχή του Κάρς, τους οποίους τους φέρανε οι παππούδες μας από εκεί. Και η περιοχή αυτή, όπως όλες οι ακριτικές περιοχές, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι πιο εύκολες οι μετακινήσεις των πληθυσμών, υπάρχει αυτή η επιμειξία, υπάρχει αυτή η ανταλλαγή των πολιτιστικών, μυστικοχρευτικών στοιχείων για την προκειμένη περίπτωση, ε. Σίγουρα υπήρξε επηρεασμός στο Κάρς, έτσι. Στο Κάρς ήρθαν οι πόντιοι. Ζήσαν μαζί με Τούρκους, με Αρμένιους, με Κούρδους, δώσαν και πήραν. Πολλοί χωροί, όπως ακόμα και το Κότσαρι, λέμε. Ίσως να κατάγεται από τον αρμένικο χορό Κοτσάρ. Το Ελματσούκ είναι χορός που το συναντάμε και στην Αρμενία. Ελματσούκ, πώς το λέμε? Ελματσούκ. Αρματσούκ, Ελματσούκ. Αρματσούκ επίσης. Λοιπόν, είναι χωροί τους οποίους τους συναντάμε και στην Αρμενία.
Με αυτούς τους ανθρώπους οι Καρσλίδες ζήσανε, δώσανε και πήρανε. Σίγουρα μέσα σε αυτά τα χρόνια ζυμώθηκαν και δημιουργήσαν κάποιους χορούς στα δεδομένα και στα πρότυπα τα δικά τους φυσικά. Έτσι, γιατί καμία σχέση το κότσαρι, το καρσλίδικο, το ποντιακό, το παμποντιακό πλέον κότσαρι τώρα, με το κοτσάρι που χορεύουν οι Αρμένοι. Περισσότερο. Με ποιο μουσικό όργανο σας αρέσει να χορεύετε περισσότερο, με το κεμεντζέ ή με το κλαρίνο? Εγώ θα έλεγα ανάλογα το χορό που χορεύω. Ωραία. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να τάς με κλαρίνο. Βέβαια. Καλή και λίρα, αλλά για μένα δεν μπορεί να τα αποδώσει. Και αυτό που λέμε, ήθελα να τονίσω εγώ το πράγμα, ότι με πολλούς που συζητάμε λέμε ότι το κλαρίνο, συγγνώμη, δεν είναι ποντιακό όργανο. Εγώ θα έλεγα και συμφωνώ μαζί τους ότι δεν είναι ελληνικό όργανο. Καλά, είναι ένα νεότερο όργανο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Στο Κάρς βέβαια όμως, έτσι, και πριν ακόμα έρθει στον ελληνικό χώρο ακόμα. Από το Ρώσικο στρατό. Υπήρξε από το Ρώσικο στρατό το κλαρίνο, το οποίο κυρίως στο Κάρς το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ οι Καρσλίδες. Έτσι. Το φέραν από εκεί οι δικοί μας. Στα δικά μου τα χωριά, οι παππούδες μας θυμάμαι να παίζουν κλαρίνο, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα ποντιακό, ότι είναι και ένα ποντιακό παραδοσιακό όργανο το κλαρίνο. Το κλαρίνο, ας πούμε, έχει γίνει πια σύνθητο με την καρσλίδικια μουσική, όπως και το ακορντεόν με την ανατολικορωμιλιώτικη. Είναι δύο όργανα, τα οποία είναι νεότερα προφανώς, και είναι γνωστό αυτό οργανολογικά και... Αλλά κότσαρι χωρίς κλαρίνο γίνεται. Κότσαρι χωρίς κλαρίνο. Καρσλίδικο κότσαρι. Καρσλίδικο κότσαρι, ναι. Ζάσον, τι τα λέμε. Καλή και λίρα. Και με κιμεντζέ γίνεται. Όλα γίνεται. Αλλά είναι το κλαριντζίστικο το κότσαρι. Thank you.
από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα δεν έσβησε ο ελληνισμός. Άλλωστε ο ελληνισμός, για να κλείσουμε έτσι, τι ήτανε. Ο ελληνισμός ήτανε καθαρά ένας κινούμενος πολιτισμός. Κανείς δεν έκτισε αυτά που κατασκεύασαν οι Έλληνες για το σύνολο. Ο Χέοπας έκτισε τις πυραμίδες μόνο για τον εαυτό του. Το μαυσολείο της Αλικαρνασσού χτίστηκε μόνο για τον βασιλιά. Ο Περικλής όμως δεν έκανε κανένα ναό για τον εαυτό του. Αυτόν τον πολιτισμό μετέφεραν και οι Πόντιοι σε όλες εκείνες τις περιοχές και αυτόν τον πολιτισμό μετέδωσαν.